πολύ ωραία ροκέρ, παιδί. Δεν είναι ωραίο αυτό το τραγούδι. Πολύ, πολύ. Έτσι μα δίνει πολύ ενέργεια για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μα εκπομπή. Και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εκεί στο σπιτάκι σα, χαλαρά, όμορφα, γιατί έχουμε πολύ ωραία θέματα σήμερα και θα περάσουμε πολύ όμορφα αυτέ τι δύο ώρε μαζί. Είναι κάψονα και έρχεται κι άλλο, έχω να σα πω. Ελπίζω όλοι να είστε κάπου δροσερά, να προσέχετε πάρα πολύ αυτόν τον ήλιο, γιατί είναι πολύ πολύ επικίνδυνη αυτή η θερμοκρασία. Να δροσίζεστε, να ενυδατώνεστε και να περνάτε καλά μαζί μας έτσι δύο ώρες κάθε μέρα. Έτσι, έτσι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είστε δίπλα μας έτσι όλο αυτόν τον καιρό και έχουμε και άλλον καιρό. Έχουμε πολύ καιρό ακόμα, άλλο 20 μέρες που έχουμε παιδιά. Έτσι, πόσες έχουμε σήμερα? 18 εκπομπές. Έχουμε ακόμα 18 εκπομπές. Με πολλές ρίχνουμε εκπλήξεις. Το στούντιο κάτω και το ξαναχτίζουμε εδώ πέρα. Με εμείς πολλές στο εκπλήξεις, πες το. Όχι μόνο πολλές. Τώρα, επειδή λέμε είναι κλισέ αυτό το πολλές εκπλήξεις, πραγματικά θα αλλάξουμε πολλά πράγματα από σήμερα μέχρι και το τέλος της εκπομπής μας. Γιατί εντάξει, πρέπει να προσαρμοστούμε και λίγο στις ημέρες και το ότι έχει καλοκαίρι και άλλα πολλά πράγματα και θα τα πούμε έτσι στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε να δούμε τι θα έχουμε σήμερα όμως στην εκπομπή μας και επανερχόμαστε να χορέψουμε ακόμα λίγο. Δείτε σε λίγο. Η απίστευτη αντίδραση της Πάολα στα βέλη της Ελένης Βιτάλη. Η αποχώρηση της Ευρυδίκης από το παιχνίδι επιβίωσης και το μεγάλο συγγνώμη στον Αγγελόπουλο. Το έπαιζε σε διπλό ταμπλό, Brad Pitt. Δεν θα πιστεύετε ποιες δύο γυναίκες του έχουν κλέψει την καρδιά. Απίστευτο. Τον πήρε τηλέφωνο ο γιος του, τον οποίο είχε κυδέψει πριν από 11 μέρες. Η ατάκα του σπαλιάρα για την Ευρυδίκη που άναψε φωτιά στο Twitter. Pitt και Μανία η Μαρινέλα. Δείτε σε λίγο με ποιου τα βάζει και γιατί. Α, το τραγούδιμα! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έγιναν πολλά πράγματα, παιδιά. Πολύ έτσι γνωστοί.